καλύτερο, ό,τι καλύτερο θα θέλω. Καταρχάς κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κάρολου του Μακούλια, ένας άνθρωπος τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω προσωπικά. Θυμάμαι με δεχόταν πάντα και σε αυτό το γραφείο, με χαμόγελο, είχε πάντα ανοιχτές τις πόρτες του και για τότε ήμουνα απλώς βουλευτής όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά σε αυτό το γραφείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος τάχτησε την προσωπική αλλά και πολιτική του διαδρομή με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας. Υπηρέτησε το ανώτατο πολιτικό αξίωμα με ευπρέπεια, δίνοντας πάντα έμφαση στην ενότητα του ελληνικού λαού και βέβαια υψώνοντας τη σημαία της αλήθειας απέναντι στα κύματα του λαϊκισμού, καθώς η δεύτερη του προεδρική θητεία συνέπεσε με μια πολύ δύσκολη περίοδο για την χώρα μας και είναι πολύ σημαντική η παρακαταθήκη την οποία ο Κάρολος Παπούλιας αφήνει πίσω του σε όλους εμάς τους νεότερους. Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών και στη συνέχεια θα γίνουν εξαγγελίες από το Υπουργείο Υγείας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η μετάλλαξη όμικρον τίνει να γίνει επικρατούσα και στη χώρα μας, όπως αναμέναμε. Δεν έχουμε ακόμα επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η νοσηρότητα της όμικρον φαίνεται να μην είναι τόσο έντονη όπως η νοσηρότητα της Δέλτα. Επειδή όμως εμείς βγαίνουμε αυτή τη στιγμή από το τέταρτο κύμα της πανδημίας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα και το οποίο θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Ο χρόνος θα καθοριστεί από αυτούς. Η οπτική εκτίμηση ήταν ότι τα μέτρα θα χρειαστεί να τα πάρουμε μετά την πρωτοχρονιά, αλλά αναμένουμε τις δικές τους υποδείξεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φρενάρουμε όσο αυτό είναι εφικτό την εξάπλωση της όμικρον, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις δυνατότητες στο σύστημα υγείας να πάρει κάποιες ανάσες. Είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και σταδιακής μείωσης της πίεσης εντατικής. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και μας δίνει κάποια μικρά περιθώρια χρόνου να ετοιμάσουμε τις άμυνές μας απέναντι και στη μετάλλαξη όμικρον. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι τα εμβόλια και για την όμικρον είναι απαραίτητα. Ειδικά η τρίτη δόση είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έσπευσαν και ανταποκρίθηκαν στις υποδείξεις των ειδικών και έκαναν την τρίτη δόση. Είναι ελάχιστοι οι συμπολίτες μας άνω των 60 που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν προγραμματίσει εμβολιασμό για την τρίτη δόση. Τους ενθαρρύνω να το κάνουν. Είναι μια πολύ σημαντική πρόσθετη γραμμή άμυνας απέναντι στην μετάλλαξη όμικρον και βέβαια να εξακολουθώ να προσπαθώ να πείσω τους συμπολίτες μας οι οποίοι ακόμα σκέφτονται την πρώτη δόση του εμβολιασμού να κάνουν το βήμα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους άνω των 60 θα καταστεί ενεργή στις 16 Ιανουαρίου του επόμενου έτους και θα ελπίζουμε μέχρι τότε όσο τον περισσότεροι πολίτες, συμπολίτες μας να κάνουν το βήμα και να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης το οποίο έχει αποδειχθεί απολύτως αποτελεσματικό και κυρίως απολύτως ασφαλής. Με αυτές τις λίγες σκέψεις να σας ευχηθώ και πάλι να έχουμε μια καλή χρονιά, το 22 να είναι λιγότερο ταραχώδες από το 21 και συντομότερα παρά αργότερα να επανέλθουμε σε ρυθμούς κανονικότητας χωρίς αναταράξεις, οι οποίες δυστυχώς όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο συνηθισμένες από αυτό το οποίο ενδεχομένως να περιμένουμε. Και πάλι σας εύχομαι σε εσάς, στην οικογένειά σας, όλα τα καλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, αγωνιστής από τα νιάτα του,
Και νομίζω τα σημεία στα οποία πραγματικά πρέπει να σταθεί κανείς είναι τόσο η πορεία του ως μακράς διαρκείας Υπουργού Εξωτερικών, όπου συνέβαλε πάρα πολύ στο να η χώρα να παίξει το ρόλο του πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, εκείνο το κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων, είναι πολύ σημαντικό η δράση του για εκείνη την περίοδο, και βεβαίως η θητεία του και οι δύο θητείες του, αλλά όπως και εσείς λέτε σωστά, η δεύτερη, όπου δούλεψε τόσο πολύ για την ενότητα και την κοινωνική συνοχή και τα υπερασπίστηκε μέχρι τέλους, ακόμα και σε εποχή που αδικήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και ο θεσμός. Νομίζω ότι του οφείλουμε πάρα πολλά και πρέπει να τον θυμόμαστε έτσι με ευγνωμοσύνη και τιμή. Για την πανδημία δεν θέλω να. Εσείς αποφασίζετε για τα μέτρα. Εγώ και πάλι το κάνω και το κάνω με κάθε ευκαιρία. Μια έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, το δώρο, το μονόδρομο για την ελευθερία μας. Βλέπω με χαρά ότι η κράτηση η ελληνική κοινωνία. Να μην είμαστε έτσι πολύ απογοητευμένοι. Υπήρξαν αλλού πολύ περισσότερες αντιδράσεις και άρνηση. Η ελληνική κοινωνία στήριξε εξ αρχής σε μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς υπάρχει και όλο αυτό το κομμάτι διστακτικών, αρνητών ή όπως αλλιώς αποκαλείται. Μακάρι σιγά σιγά όλοι να βλέπουν τη δυσκολία και το λάθος δρόμο που έχει η άρνηση του εμβολιασμού και να πιστούν να εμβολιαστούν όλοι οι συμπολίτες μας, γιατί πραγματικά μόνο έτσι θα είμαστε καλύτερα για το διάστημα που έρχεται. Και να ευχηθώ και εγώ σε όλους, θα τα ξαναπούμε βέβαια, η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη, τουλάχιστον λιγότερο ταραγμένη από τη φετινή. Μακάρι. Μου επιτρέπετε μία προσθήκη μόνο για το ζήτημα του εμβολιασμού. Ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Από τότε έχουν γίνει παραπάνω 16 εκατομμύρια εμβόλια στην πατρίδα μας. Η επιχείρηση Ελευθερία, παρά τις δυσκολίες, ήταν και είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση, και το γεγονός ότι σήμερα έχουμε φτάσει πια στο 80% των συμπολιτών μας οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, προσωπικά δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα περισσότερους εμβολιασμούς, διότι δυστυχώς οι αρχικές μας εκτιμήσεις ότι θα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας με έναν εμβολιασμό της τάξης του 70% του ενήλικα πληθυσμού, αυτές ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών, έπεσαν έξω. Γι' αυτό και το 80% των ενηλίκων δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό και πρέπει να επεκτείνουμε τον εμβολιασμό στα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς οι οποίοι ήδη έσπευσαν και έκλεισαν ραντεβού και ανταποκρίνονται για την πρώτη δόση στις ευαίσθητες ηλικίες από 5 έως 11. Στις 3 Ιανουαρίου θα αρχίσουν πάλι μαζικές παραλαβές, όπως και σε όλη την Ευρώπη, εμβολίων για αυτές τις ηλικίες. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και πάλι την πλατφόρμα και να προσφέρουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στα παιδιά. Είναι σημαντικό στις 10 Ιανουαρίου τα σχολεία να ξαναλειτουργήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ελληνική κοινωνία. Θεωρώ πολύ επιτυχημένο το μοντέλο των μαζικών τεστ που πρώτη Ελλάδα εφάρμοσε. Οι πολίτες παίρνουν την ευθύνη της υγείας τους στα χέρια τους και το self-test είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα το χρειαστούμε βέβαια ακόμα περισσότερο όταν τα παιδιά μας επιστρέψουν στο σχολείο. Θα ήθελα όταν αυτό γίνει, όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να είναι ήδη εμβολιασμένα.